Πάμε και στις Βρυξέλλες στη Μαρία Ρόνη, διότι Μαρία, όσο συμπληρώνεται το κυβερνητικό πάζελ του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη. Ναι, και όπως αναφέρει σήμερα το Πολίτικο, οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το νέο του υπουργικό σχήμα ανησυχούν τους Ευρωπαίους. Μπορεί να υπήρξαν αντιδράσεις συγκρατημένης αισιοδοξίας όταν άκουσαν το όνομα του Μάρκο Ρούμπιε για το Υπουργείο Εξωτερικών, όμως η επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ για Υπουργό Άμυνας και της Τούλσι Γκάμπαρντ ως Διευθύντριας των Υπηρεσιών Πληροφοριών ενίσχυσαν τους φόβους ότι η Ευρώπη μπορεί να χρειαστεί να προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο, να προχωρήσει δηλαδή χωρίς τον παραδοσιακό της σύμμαχο, το ΝΑΤΟ. Ειδικά για την Γκάμπαρντ, λέει το Πολίτικο, οι Ευρωπαίοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Κάποιοι λένε ότι είναι κακή επιλογή, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι απλά κακή επιλογή, αλλά τρομακτική επιλογή. Τώρα, το Πολίτικο αναφέρεται και στον πρώην πρεσβευτή της Πολωνίας στην Ουάσιγκτον, ο οποίος υπενθυμίζει παλαιότερες φιλορωσικές δηλώσεις της Γκάμπαρντ και ότι τρεις ημέρες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022, η Γκάμπαρντ ζήτησε την ουδετερότητα της Ουκρανίας, να είναι μια ουδέτερη χώρα. Τώρα, με την ανακοίνωση λοιπόν των ονομάτων Γκάμπαρντ και Χέγκσεθ, Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε, σύμφωνα με το Πολίτικο, ότι είναι αδύνατο να κάνουν προβλέψεις για την κατεύθυνση που θα πάρει η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν από την πρώτη του Προεδρία πόσο απρόβλεπτος είναι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υποψήφοι υπουργοί του Τραμπ θα μπορέσουν να ασκήσουν μια πραγματική επιρροή και σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη δεν θα υπάρξει κανένα αντίβαρο στον Τραμπ γιατί του χρωστάνε τα πάντα. Τώρα είναι πολύ πιθανό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ετοιμαστεί να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της Ουκρανίας, όχι μόνο της ανοικοδόμησης αλλά και το αμυντικό βάρος, αν και είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σηκώσει μόνη της αυτό το σίγουρο είναι πάντως πως θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους, τους αρέσει ή όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ρόνη.